389 μέρες του πολέμου σήμερα στο Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου. Χθες υπέκυψε στα τραύματά του ακόμα ένας Ισραηλινός στρατιώτης, αξιωματικός βασικά, ο οποίος έπεσε πολεμώντας τους Ισλαμοναζί του Λιβάνου, και πρόκειται για τον Ιακώβ Νέζρι, ηλικίας 25 ετών, αιωνία η Άγια Πατρική μνήμη του, ήθε ο Κύριος να εγκυτικηθεί το αίμα του. Ασέμ Ικόμ Νταμό, παρεμπιπτόντος ο Νέζρι, όπως και τόσοι άλλοι στρατιώτες τον τελευταίο καιρό που έχουν πέσει στα πεδία των μαχών στη Γάζα και στο Λίβανο, ήταν θρησκευόμενος Εβραίος. Ορθόδοξος θρησκευόμενος Εβραίος. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση από την αριστερά του Ισραήλ, από την προδοτική αριστερά του Ισραήλ, η οποία κάνει τα πάντα για να ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάου, εν ώρα πολέμου, υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση εναντίον των θρησκευόμενων Εβραίων όλων των κατηγοριών. Προσπαθούν να αμαυρώσουν τους Ορθόδοξους Εβραίους γενικά και αόριστα. Η αριστερά του Ισραήλ παίζει ένα πολύ δόλιο και ένα δόλιο παιχνίδι παραπληροφόρησης, και όχι μόνο ότι το κάνει αυτό μέσα στο Ισραήλ, που έτσι κι αλλιώς δεν πιάνει τόσο πολύ πια μέσα στο Ισραήλ. Αυτό το παραμύθι το πουλάει και προς τα έξω, και προς τους εχθρούς του Ισραήλ και προς τον κόσμο και τον απλό της Δύσης που δεν καταλαβαίνει τα δρόμενα εδώ στο Ισραήλ ακριβώς. Υπάρχει και καλά η ψεύτικη ιδέα ότι οι Ορθόδοξοι Εβραίοι δεν υπηρετούν στο στρατό γενικά και αόριστα. Γιατί το λέω ψεύτικη ιδέα? Γιατί κάποιοι πιάνονται, αν μιλάμε για τους Ορθόδοξους Εβραίους του Ισραήλ, η μεγάλη πλειοψηφία των Ορθόδοξων Εβραίων είναι οι λεγόμενοι ως μοντέρνοι Ορθόδοξοι Εβραίοι. Ή αυτό που λέγονται αλλιώς ως Ορθόδοξοι Εβραίοι πατριώτες. Εθνικόφρονες Ορθόδοξοι Εβραίοι. Αυτή είναι η πλειοψηφία τους, στους Ορθόδοξους Εβραίους του Ισραήλ μιλάω πάντα. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων όχι μόνο στρατεύονται στο στρατό εδώ και χρόνια, αλλά είναι στις μάχημες μονάδες. Είναι οι χαμηλόβαθμοι, ένα μεγάλο κομμάτι των χαμηλόβαθμων αξιωματικών του Ισραηλινού στρατού. Και αυτοί είναι που πέφτουν σχεδόν το τελευταίο καιρό καθημερινά στα πεδία της μάχης. Μαχόμενοι. Είναι τόσο λοιπόν άθλιο να βγαίνει η αριστερά του Ισραήλ, η προδοτική αριστερά του Ισραήλ, η μειοψηφική προδοτική αριστερά του Ισραήλ, η οποία επί ένα χρόνο πριν τον πόλεμο είχε κάνει ολόκληρη προπαγάνδα για να μην πηγαίνουν, οι αριστεροί στο στρατό, να μην στρατεύονται. Εντάξει, και καλά αντιρρησίες συνείδησης και όλες αυτές τις βλακίες τις αριστερές, τις προδοτικές. Ή να μην στρατεύονται γιατί λέει δεν θέλουμε να υπακούμε την κυβέρνηση Νετανιάου. Άκουσον. Λοιπόν, και αυτή είναι που μας φέρνει την 7η Οκτωβρίου στα κεφάλια μας. Γιατί αυτά είδε η Χαμάς και πήρε θάρρος να μας κάνει την 7η Οκτωβρίου. Λοιπόν, γιατί τα λέει όλα αυτά? Έχετε τώρα η αριστερά και κλαίγεται και ορίεται. Α, οι κακοί Ορθόδοξοι Εβραίοι που δεν πάνε στο στρατό. Πιάνοντας, και καλά, λέει ότι ένα ψέμα για να πιάσει πρέπει να έχει μισή, να έχει μέσα μισές αλήθειες. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία Ορθόδοξων Εβραίων στο Ισραήλ, λεγόμενοι ως ούλτρα Ορθόδοξοι Εβραίοι, που συνήθως ο κόσμος κάνει το λάθος να νομίζει ότι οι Ορθόδοξοι Εβραίοι είναι μόνο αυτοί, που οι ούλτρα Ορθόδοξοι Εβραίοι είναι η μειοψηφία σε σχέση με τους Ορθόδοξους Εβραίους γενικότερα στο Ισραήλ. Και αυτοί οι ούλτρα Ορθόδοξοι Εβραίοι, ένα μεγάλο τμήμα τους δεν στρατεύεται. Ένα μεγάλο τμήμα τους δεν στρατεύεται, όχι για λόγους και καλά συνείδησης και βλακίες, όχι. Για άλλους λόγους. Για λόγους και καλά, ότι αυτοί νομίζουν ότι είναι καλύτερο να μελετάει κάποιος την Τωρά από το να στρατεύεται. Δεν μπαίνω τώρα στη διαμάχη αυτή ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Δεν είναι ακριβώς μαύρο-άσπρο η όλη κατάσταση. Ελάτε όμως που είναι μεγάλο, ένα επίσης κομμάτι των ούλτρα-ορθόδοξων Εβραίων επίσης στρατεύονται. Και ακόμα και τώρα. Αυτό βέβαια κάποιοι δεν το λένε πουθενά. Ελάτε όμως που η αριστερά χρησιμοποιεί αυτή την καραμέλα και καλά των Ορθόδοξων Εβραίων γενικά και αόριστα ότι δεν στρατεύονται, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει ρήγμα μέσα στην Ισραηλινή κοινωνία με πιέσεις από τους Εβραίους της Διασποράς για να ρίξει την κυβέρνηση του Ισραήλ. Την κυβέρνηση του Ισραήλ έχει μέσα και τους Ορθόδοξους, τους μοντέρνους Ορθόδοξους Εβραίους, έχει μέσα και τους Ορθόδοξους Εβραίους, και προσπαθούν η αριστερά να φέρει κόντρα ανάμεσα στους Ορθόδοξους Εβραίους για να πέσει η κυβέρνηση. Αυτό το σχέδιό τους. Το έχουν ξανακάνει, δεν πρόκειται να πετύχουν. Το λέω όμως αυτό γιατί επειδή ακριβώς αυτές τις τελευταίες ημέρες η ίδια αυτή η αριστερά, προδοτική αριστερά, που και καλά κλαίγεται γιατί οι ούλτρα-ορθόδοξοι Εβραίοι δεν πάνε στο στρατό, η πλειοψηφία τους, η ίδια αυτή η αριστερά κλαίγεται και ορίεται γιατί οι Ορθόδοξοι μοντέρνοι Εβραίοι πάνε στο στρατό.
Γιατί σου λέει πάρει στο στρατό και τον κάνω το στρατό πιο θρησκευτικό. Πάρει στο στρατό και γίνονται ο στρατό γίνεται και καλά πιο φασιστικό και τέτοιε βλακίε των αριστερών. Σε σημείο τέτοιο που κατηγορούν του Ορθόδοξου Εβραίου που στρατεύονται, του μοντέρνου Ορθόδοξου Εβραίου, του πατριώτε εθνικόφρονε Ορθόδοξου Εβραίου, του κατηγορούν ω φασίστε, ω ναζί, ω δολοφόνου, ω εγκληματίε, ω εγκληματίε πολέμου, η αριστερά του Ισραήλ. Ότι ψάχνουν το θάνατο, ότι θέλουν το θάνατο των ψευτοπαλαιστινίων κτλ. Κτλ. Οι αριστεροί θέλουν ένα στρατό να τον έχουν κάτω τη δική του δικαιοδοσία, γιατί δυστυχώς η ερώτητα της εξουσίας του στρατού ακόμα είναι στα χέρια της αριστεράς. Ένα στρατό ο οποίος θα είναι αποχαυδισμένος, ένα στρατός ο οποίος θα είναι, θα το έλεγα, πασιφιστικός, ένα στρατός που θα σκύβει το κεφάλι στην Ισλαμική τρομοκρατία και ένα στρατός ο οποίος θα χτυπάει αλίπητα τους ίδιους τους Ισραηλινούς πατριώτες. Αυτό θέλουν οι αριστεροί. Εντάξει. Δεν πρόκειται να το πετύχουν. Δεν πρόκειται να το πετύχουν με κανέναν τρόπο. Και τώρα, ένα χαρμόσυρο γεγονός που μάθαμε χθες, χαρμόσυρο γεγονός για την ώρα βέβαια, είναι ότι το Ισραηλινό Κοινοβούλιο στην πλειοψηφία του απαγόρευσε τη δράση της UNRWA μέσα στο Ισραήλ. Και το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε, η UNRWA ως δάχτυλος του ΟΗΕ είναι ξεκάθαρα δάχτυλος επίσης του φανατικού τρομοκρατικού Ισλάμ. Ούνα και Χαμπάς, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Το ίδιο και το αυτό. Μέχρι και τώρα ένα μεγάλο κομμάτι τρομοκρατών της Χαμπάς και όχι μόνο ψευτοπαλαιστίνιων τρομοκρατών κρύβονται κάτω από το προσωπείο της UNRWA. Το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε. Ο ΟΗΕ έχει καταντήσει σαν οργανισμός ένας απόλυτα φιλοτρομοκρατικός, φιλοϊσλαμιστικός και αντισημιτικός αντιεβραϊκός οργανισμός. Τώρα, γιατί δεν λέω ότι είναι χαρμόσυνο γεγονός για την ώρα, γιατί θα έρθει αύριο, μεθαύριο, το ανώτατο ακροαριστερό δικαστήριο του Ισραήλ, που έχει πάρει πολλές δικαιοδοσίες στα χέρια του αντιδημοκρατικές και θα ρίξει το νόμο. Οποιοσδήποτε νόμος του Ισραήλ ψηφίζεται την Ισραηλινή κυβέρνηση και από το Ισραηλινό κοινοβούλιο και είναι εθνικό, είναι νόμος υπέρ του έθνους, συνήθως το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, το οποίο αποτελείται από αριστερούς, ακροαριστερούς δικαστές, το ρίχνει. Γιατί έχει πάρει αυτές τις δικαιοδοσίες. Το ανώτατο δικαστήριο έχει περισσότερο λόγο από ότι το ίδιο το κοινοβούλιο. Και αυτό προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον τελευταίο καιρό και δεν το πετύχαμε με την